Έχω διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2003, οπότε κουβαλάω την πάθησή μου αρκετά χρόνια. Ξέρω πολλά για την πάθησή μου, όπως με ξέρει και εκείνη. Η διάγνωσή μου μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη τελικά, παρόλο που ταλαιπωρήθηκα λίγο στην αρχή μέχρι να βρω την ειδικότητα που πρέπει να απευθυνθώ. Όταν όμως βρήκα την ειδικότητα που έπρεπε να απευθυνθώ και ήταν ένας νευρολόγος, ήταν πάρα πολύ εύκολη. Απλά μου ζήτησε να κάνω μια μαγνητική τομογραφία, εγκεφάλου και αυχένα. Την έκανα. Πήγα τα αποτελέσματα. Μου είπε ότι έχω από μελανοτική νόσο, όπερ και σημαίνει πολλαπλή κλίνηση κατά πλάκας. Και μου έγραψε κάτι ενέσεις να κάνω. Το δεύτερο βήμα ήταν η άγνοιά μου, η αμηχανία, όταν άκουσα κάτι τέτοιο, γιατί δεν γνώριζα. Είχα ακούσει για απλά σκλήνης κατά πλάκας, πολύ επιδερμικά. Ζήτησα τη θεραπεία μου για να φύγω να επιστρέψω στην κανονικότητά μου. Αφού λοιπόν είδα ότι είναι ενέσεις, μπήκανε πολλές σκέψεις στο μυαλό μου, μπήκανε πολλές αρνητικές σκέψεις και για το μέλλον μου, αλλά και για το παρόν μου, το τότε. Εκεί κάπου εμφανίστηκε το πένθος, το οποίο πέρασα σε όλα τα στάδια. Αρνήθηκα ότι έχω εγώ σκλήρυνση κατά πλάκας, λέω δεν γίνεται, είμαι 26-27 χρονών, δεν αποκλείεται να έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, κάτι λάθος έχει γίνει. Θύμωσα μετά, λέω γιατί να έχω εγώ σκλήρυνση κατά πλάκας, δηλαδή στα 50 μου τι θα έχω. Μετά προσπάθησα λίγο να το ισορροπήσω, να το διαπραγματευτώ, αλλά έχασα, δεν είμαι καλός διαπραγματεύσεις. Μετά με πήρε λίγο από κάτω μπορώ να πω, είχα έτσι μια θλίψη. Ένιωσε μια απόρριψη και στο τέλος αναγκαστικά το αποδέχτηκα. Εκεί λοιπόν στο τέλος της αποδοχής συνειδητοποίησα ότι μου ανοίγονται νέοι ορίζοντες με αυτά τα νέα δεδομένα πλέον. Δηλαδή τα νέα δεδομένα ότι πάσχω από σκλήρυνση. Διαπραγματεύτηκα λοιπόν ξανά με νέους όρους και συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά πεδία που ακόμα δεν έχω δει, δεν έχω ολοκληρώσει. Από τότε λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, μου ανοίχθηκε ο ορίζοντας του αθλητισμού. Έχω ενταχθεί στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία. Συμμετέχω σε αγώνες πλέον. Προπονούμε κανονικά σαν άτομο με αναπηρία. Δεν μου στέκεται κανένα εμπόδιο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ότι το καλό πάντα υπάρχει, ακόμα και σε μια κακή διάγνωση. Το ότι παίρνει στα χέρια σου ή ακούς μια κακή διάγνωση ή που δεν είναι καλή σε αυτά που είναι που σημαίνει που σε αυτό που δεν επεξεργάζει το μυαλό σου, δεν σημαίνει ότι είναι από μόνο του καλό αυτό. Γιατί σημαίνει ότι έχεις επισκεφτεί έναν ειδικό. Οπότε από μόνο του είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Είναι ένα βήμα προς την επίλυση της όποιας κακής διάγνωσης. Οπότε η διάγνωση είναι η επίσκεψη σε έναν γιατρό για να βγάλεις μια διάγνωση είναι το σημαντικότερο. Θα ήθελα να πω σε όλους όσους έχουν βγει μόλις από έναν γιατρό ή έχουν πάρει στα χέρια τους πριν από λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγα λεπτά μια διάγνωση που λέει η χή στα αυτιά τους πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν σε σκοτώνει. Δεν μπορεί να σε βλάψει αν δεν θες εσύ να σε βλάψει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθείς τις οδηγίες του γιατρού, να ακολουθείς τις οδηγίες του αυτού που σου λέει ο εσωτερικός σου εαυτός και να μην το βάζεις κάτω. Να εκπληρώσεις τα όνειρά σου έχοντας κλίνεις κατά πλάκα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση από το να προσπαθήσεις να επιλύσεις τα προβλήματα της κλήρυνσης.